Κυρία Κατερίνα Στεμπίλη, είστε διαχειρίστρια του προγράμματος Μονοπάτια Πολιτισμού της ΕΛΕΤ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στο Κέντρο Μελετών Αλέξανδρος Μπαλτατζής, που εδρεύει στο νεοχώρι Σταυρούπολης, Δήμο Ξάνθης, ποιο ήταν το περιεχόμενο της σημερινής σας παρουσίασης? Σήμερα είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ το πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, που υλοποιείται στο Δήμο Ξάνθης, στην περιοχή της Ξάνθης, με έμφαση στο Νέστος Ροδόπη Trail, τη διαδρομή που βρίσκεται στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσής της. Θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας ότι το μονοπάτι Νέστος Ροδόπη Trail παίζει στο Champion Link των μονοπατιών της Ευρώπης. Θέλετε να αναπτύξετε την σκέψη σας επ' αυτού? Το Νέστος Ροδόπη Trail είναι μια γραμμική διαδρομή περίπου 70 χιλιόμετρων, που συνδέει τη μαγική παλιά πόλη της Ξάνθης με το δασικό χωριό Ερημάνθου, αναδεικνύοντας έτσι τη μοναδική φυσική ομορφιά αλλά και την ιστορική κληρονομιά του θρακικού τοπίου. Μιλάμε για τα στενά του Νέστου με τους μοναδικούς μεανδρισμούς, για την εκπληκτική βιοπικιλότητα, για το μακεδονικό τάφο και τόσα άλλα. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση Leading Quality Trails της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπορικών Οργανώσεων, που θα τοποθετήσει την Ξάνθη στο χάρτη περιπατητικού τουρισμού για τα 3 περίπου εκατομμύρια μέλη της οργάνωσης αυτής, αλλά και για τα 40 περίπου εκατομμύρια λάτρες του περιπατητικού τουρισμού στην Ευρώπη. Το έργο αυτό, κυρία Κατερίνα, για σας πλέον φτάνει στο τέλος του. Ποιο είναι το κρυστάλλωμα από αυτή τη διαδρομή, τι αίσθηση έχετε αποκομίσει? Για το έργο αυτό συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με το Δήμο Ξάνθης, αλλά και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το μεγάλο δωρητή του έργου αυτού, που μας τιμά, μας τίμησε με τη στήριξή του. Αποτελεί για μας υπόδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ κοινωνίας πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης και αναδεικνύει τη δυναμική τέτοιων συνεργασιών προς όφελος του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.